Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Γκανάτσιο, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα. Χαιρόμαστε που τα ξαναλέμε. Και έτσι, και υπό δύσκολες πια συνθήκες, γιατί ο κύριος Γκανάτσιος πια είναι διοικητής του νοσοκομείου της Κοζάνης, του Μαμάτσιου. Κύριε Γκανάτσιο, μια και να, πριν πούμε γενικότερα για την κατάσταση για την οποία θα δούμε σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, γιατί είμαστε δύο νομοί που τραβάμε τα πάνδυνα, αλλά πάνω που πάμε να τελειώσουμε έρχεται, όπως δείχνει και το πανελλαδικό lockdown. Θέλω λίγο να μας διευκρινίσετε τι έχει γίνει με τα αντιδραστήρια, γιατί μας λένε εδώ ότι χθες που είχαμε και μηδέν, ας πούμε, για την Καστοριά, αυτό οφείλεται στην έλλειψη αντιδραστηρίων, που μάλιστα υπάρχει, όπως μας είπαν, και περιμένουμε αποτελέσματα και από τη μία του μηνός ακόμα, δεν έχουν φτάσει στην Καστοριά. Χθες ήρθαν κάποια, αλλά όχι επίσης όλα. Τι έχει συμβεί με αυτό το θέμα? Κοιτάξτε τώρα, δεν ξέρω πραγματικά γιατί μπήκε. Μια μέρα πραγματικά δεν υπήρχαν αντιδραστήρια. Η εταιρεία με την οποία είχε λήξει η σύμβασή της δεν κατάφερε να ανταποκριθεί και να φέρει την μέρα που, για μια μέρα να φέρει τα αντιδραστήριά της. Και κατά αυτόν τον τρόπο μια μέρα δεν λειτουργήσε το εργαστήριο γιατί δεν υπήρχαν τα αντιδραστήρια. Από εκεί και πέρα όμως το εργαστήριο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. Κάθε μέρα δηλαδή αυτή τη στιγμή δίνονται όλα τα τεστ στη δημοσιότητα ή είναι αυτό που λέγεται ότι περιμένει η Καστοριά και από τη μία του μηνός ακόμα κάποια υπόλοιπα? Όχι όλα, κάποια υπόλοιπα. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή από τη μία του μηνός, δεν νομίζω. Δύσκολο. Μάλιστα. Να έχουν. Τώρα αν σας είπαν από τη μία του μηνός, αλλά σας το είπαν προχτές, που μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, τρεις ο μήνας, μπορεί να τύχαινε λόγω του ότι... Πάντως πιστεύετε ότι θα ομαλοποιηθεί το θέμα αυτό? Αλλά γιατί... 24... Όχι, δεν μπαίνει θέμα θα ομαλοποιηθεί, μόνο μια μέρα δεν δούλεψε. Υπήρχε πρόβλημα, μάλιστα. Δεν, εντάξει, από εκεί και εντάξει, πέρα... Όλο αυτό μας κίνησε την περιέργεια, είπαμε... κύριε Γκανάτσιο, λόγω του μηδέν το χθεσινό. Και λέμε δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να υπάρχει μηδέν. Και όμως υπάρχει μηδέν λόγω αυτής της κατάστασης την οποία εξηγήσατε. Ωραία. Τώρα. Αυτό αφορούσε βέβαια δεν όχι την Καστοριά, ήταν για άλλο, γιατί όπως ξέρετε το εργαστήριο αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί 9 νοσοκομεία και 20 κέντρα υγείας. Ναι. Οτιδήποτε είναι δυτικά της Θεσσαλονίκης εξυπηρετείται από το εργαστήριο εδώ στην Κοζάνη. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα κύριε Γκανάτσιο, πάμε λίγο να δούμε την κατάσταση. Δύο νομοί, Καστοριά και Κοζάνη, που πραγματικά και σε αυτή την περίοδο μπήκαν από τους πρώτους στο ειδικό κόκκινο καθεστώς, στις κόκκινες περιοχές της χώρας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι τώρα που πήγαμε να βγούμε, αν είναι άδικο ή δίκαιο να μπούμε μαζί με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα στο γενικό lockdown. Τώρα αυτό είναι ο καθένας. Ήμασταν πράγματι οι πρώτοι, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ήμασταν και οι πρώτοι που ξεφύγαμε στα κρούσματα. Έτσι. Παναλαμβάνω, αν λογικά θα ήμασταν και οι πρώτοι νούμερα, που θα ξεφεύγαμε όμως από αυτή την κατάσταση. Υπάρχει ένα αίσθημα στον κόσμο, κύριε Γκανάτσιο. Δεν ξέρω αν θα ξεφεύγαμε, γιατί δεν ξέρω ακόμα κατά πόσο. Από ό,τι ξέρω, στην Καστοριά τα νούμερα δεν πέφτουν, άρα δεν ξέρω αν θα ξέφευγε. Έτσι. Να μην το προδικάσουμε δηλαδή. Χωρίς. Από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε τα νούμερα, τα συμπεράσματα μπορεί να μας οδηγήσουν, αν δεν λαμβάνονται υπόψη, σε λάθος πράξεις και αποφάσεις. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι η απόφαση αυτή ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα ερχόταν, γιατί από τη στιγμή που άρχιζαν να ξεφεύγουν τα νούμερα, η δυνατότητα αντιμετώπισης του ιατρικού συστήματος της χώρας μας είναι περιορισμένη, είναι αυτή που είναι και την ξέρουμε όλοι. Είπα πολλές φορές ότι την προηγούμενη φορά δεν τη γλιτώσαμε επειδή μπόρεσε και ανταποκρίθηκε το σύστημα υγείας της χώρας μας, αλλά επειδή πάρθηκαν οι σωστές αποφάσεις από την πολιτεία.
από το Υπουργείο Υγείας και από την κυβέρνηση στη συνέχεια. Μάλιστα. Γιατί αλλιώς, όταν είδαμε ότι κατέρευσαν τα συστήματα γειτονικών χωρών με πολύ καλύτερα συστήματα υγείας, από άποψη αριθμού τουλάχιστον, έτσι, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο, εάν έμπαινε σε κρίση το σύστημα το δικό μας το υγείας, αν θα τα κατάφερε. Τα καταφέραμε, γιατί ακριβώς μπήκαμε σε μια κατάσταση περιορισμού των δραστηριοτήτων, η οποία επιβλήθηκε από την κυβέρνηση. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, πραγματικά, ας μην βάλουμε το σύστημα υγείας σε δοκιμασία, γιατί αν το βάλουμε, μπορεί τα αποτελέσματα να μην είναι ευχάριστα για όλη την Ελλάδα. Η κατάσταση σε εσάς πώς είναι, κύριε Γανάτσιο, αυτή τη στιγμή? Εδώ στην Καστοριά 20 περίπου, 21 ασθενείς με COVID είναι στην απαθολογική. Νομίζω 2-3 περιπτώσεις ακόμη περιμένουμε αποτελέσματα ως ύποπτοι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την μεευτική στην Καστοριά και αν θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι. Αν χρειαστεί, θα είναι δυστύχημα πάντως αν κλείσουμε και την μεευτική στην Καστοριά. Είμαστε στο όριο μας. Εσείς πώς είστε εκεί στην Κοζάνη? Είναι αυτό που είπα πολλές φορές, ότι και η Καστοριά, παρά το ότι υπόκειται σε μια πίεση, προς το παρόν αντέχει. Αντέχει. Έτσι. Μάλιστα. Έστω και με, δηλαδή με τη σωστή διαχείριση που γίνεται, αντέχει. Εμείς, για να σας δώσω να καταλάβετε, η παθολογική κλινική λειτουργεί στο 160 με 180 ανάλογα με τη μέρα της δυναμικότητάς της. Η ιδέα κλινική που έχει χαρακτηριστεί ως COVID δουλεύει στο 400% της δυναμικότητάς της του αρχικού προγραμματισμού. Μάλιστα. Για να καταλαβαίνουμε τα νούμερα. Πόσο έχουν ξεφύγει οι αριθμοί, μάλιστα. Επομένως, ναι, άρα... Έτσι, για να καταλαβαίνουμε κάποια στιγμή, γιατί εύκολα μπορούμε να κάνουμε κριτική στα μέτρα εάν δεν ξέρουμε τους αριθμούς. Και είμαστε η περιοχή αυτή που είμαστε και όλη η Ελλάδα είναι αυτή που είναι. Πιθανώς δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε αν ξεφύγουν τα νούμερα. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση και να ήταν, η οποία θα έπαιρνε αντιλαϊκά, έτσι θεωρητικά μέτρα, έτσι για την πλάκα της. Είναι προφανώς μέτρα τα οποία βλέπει ότι αν ξεφύγουν, μέτρα που παίρνονται, γιατί αν ξεφύγουν, τότε οι επιπτώσεις θα είναι πολύ σοβαρότερες. Δηλαδή, πώς θα σκεφτόμαστε μια Ελλάδα στο τέλος, ας πούμε, του κορονοϊού, έστω για την άνοιξη στο τέλος αυτής της περίοδου, με 20-30 χιλιάδες νεκρούς. Όχι, ούτε στα περισσότερους εφιάλτες. Κάποια στιγμή... Πρέπει να συζητήσουμε τι μετράει περισσότερο. Τι μετράει περισσότερο, αυτό το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Και θεωρώ ότι τα μέτρα είναι... Αρκεί να αποδώσουν. Δεν μας αρέσουν, ναι. Αρκεί να αποδώσουν. Οι δικοί σας άνθρωποι, οι γιατροί, τι λένε εκεί στην Κοζάνη? Ότι αν μπούμε σε αυτό το γενικό lockdown πανελλαδικά, θα μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε ένα αποτέλεσμα, ώστε να κάνουμε ανθρώπινα Χριστούγεννα τουλάχιστον? Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι των ιατρών ή ιατρικό. Ναι. Είναι πρόβλημα διαχείρισης. Ναι. Δηλαδή οι γιατροί, άμα έρθει κάποιος που έχει μια συγκεκριμένη ασθένεια, εφόσον έχουν τις γνώσεις και τα απαραίτητα υλικά, τα φάρμακα ή τα όργανα, μπορούν να θεραπεύσουν. Αν δεν έχουν κάποιον, δεν θα μπορέσουν να τον σώσουν. Από εκεί και πέρα όμως οι αριθμοί δεν είναι θέμα ιατρικό. Είναι καθαρά θέμα διαχείρισης. Πρέπει να διαχειριστούμε το ανθρώπινο πληθυσμό, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να φτάσουν στα νοσοκομεία και να φανεί ότι δεν μπορούμε να τους θεραπεύσουμε. Είτε ως αριθμό, είτε ως ασθένεια. Είτε επειδή θα είναι πολύ μεγάλος αριθμός και δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε, είτε επειδή είναι μια ασθένεια για την οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε αρκετά για να τη θεραπεύσουμε. Τώρα, η τάση ποια είναι, κύριε Γκανάτσιο, και μια και σας έχουμε, δεν ξέρω αν ξέρετε και για την Καστοριά, γιατί στην Καστοριά δεν υπάρχει, θα λέγαμε, και η ενημέρωση που θα θέλαμε ή που θα θέλει και ο κόσμος. Τι μαθαίνετε για την Καστοριά, τι γίνεται? Είμαστε σε μια πτωτική πορεία, άρχισε η καμπύλη λίγο να πέφτει, παραμένουμε ψηλά και εμείς και εσείς, πού είμαστε? Γιατί πάρθηκαν και σε εμάς και σε εσάς κάποια μέτρα, απέδωσαν αυτά? Αν δείτε
τα νούμερα που γίνονται κάθε μέρα από την πολιτεία, από την ΕΟΔΗ, ναι, εύκολα κάποιος μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του. Επομένως, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Εγώ, υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την πολιτεία, ναι, σε καθημερινή βάση και βλέπετε από όλοι μας βλέπουμε ότι τα νούμερα αυξάνονται. Άρα, ακόμα χρειάζεται καιρός για να περάσει στην Καστοριά. Άρα, δεν δικαιούνται κάποιοι να φωνάζουν γιατί υπάρχουν, γιατί δεν πέρασαν, δεν έφτασαν στην κατάσταση όπου να πρόλαβαν και απέδωσαν τα μέτρα. Άρα, δεν λοιπόν, λέτε δεν ότι... αποδίδουν έτσι εύκολα τα μέτρα. Άρα λέτε ότι δεν μπορούμε μέσα σε 14 μέρες. Ναι, αυτό λέτε. Μέσα σε 14 μέρες δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι πόσο και σε τι βαθμό απέδωσαν τα μέτρα. Γιατί σε εμάς πάρθηκαν τα μέτρα. Αν κάποιος ασθενήσει σήμερα, αν κάποιος κολλήσει τον ιό σήμερα, έτσι, πιθανώς θα του χρειαστούν 5 μέρες για να αρχίσει να εμφανίσει συμπτώματα. Άρα σήμερα εκτέθηκε στον ιό, αλλά στο νοσοκομείο θα εμφανιστεί μετά από 5 ή 6 ή 7 μέρες. Επομένως, έτσι, δεν μπορούμε να πούμε απείραμε, δεν είναι κάτι το οποίο το κόβεις με το μαχαίρι. Αποφασίσαμε και διατάξαμε να σταματήσει ο ιός. Γι' αυτό και παίρνουν αυτά τα μέτρα από την πολιτεία. Το οποίο προφανώς δεν είναι ευχάριστο σε κανέναν. Σε κανέναν δεν αρέσει να αλλάξει τον τρόπο ζωής του με τον οποίο έχει συνηθίσει μέχρι τώρα. Να βγαίνει έξω, να μπορεί να το γλεντάει, να μπορεί να βγαίνει με την παρέα του, να μπορεί να πάει στα βαφτίσια, στις κοινωνικές εκδηλώσεις, στους γάμους. Προφανώς δεν είναι αρεστά σε κανέναν. Από εκεί και πέρα όμως, αυτά για ότι... να μπορέσουμε να επανέλθουμε, χρειάζεται να λαμβάνονται μέτρα και... τα οποία πολλές φορές μπορεί όντως να μην είναι αρεστά τη συγκεκριμένη στιγμή. Πάμε για μήνα, αυτό μαθαίνετε κύριε Γκανάτσιο, έχετε κάποια πληροφόρηση? Αυτό όχι, δεν ξέρω τίποτα, είναι... Σε μισή ώρα θα ξέρουμε. Καθαρά θέμα της πολιτείας, ναι. Λέω μήπως έχετε πάρει κάποια πρόγευση, αν σας έχουν ενημερώσει ήδη κάπως, με κάποιον τρόπο. Όχι, όχι, δεν πέρα από αυτό. Και εσείς θα τα ακούσετε 12 η ώρα λοιπόν. Θα τα ακούσουμε όλοι από το στόμα του Πρωθυπουργού την ίδια ώρα, και θεωρώ ότι έχει γίνει πολλή δουλειά και δεν είναι μέτρα τα οποία λήφθηκαν ελαφρά την καρδία από τη μεριά της πολιτείας. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι θα είναι η τελευταία μεγάλη ταλαιπωρία με γενικό lockdown πανελλήνια, κύριε Γκανάτσιο? Κοιτάξτε, αυτό που πιστεύω είναι ότι με τον ιό δεν θα ξεμπλέξουμε εύκολα. Επομένως, πιθανώς θα μας χρειαστεί αρκετός καιρός. Μάλιστα. Και χρόνια για να ξεμπερδέψω. Νομίζω ότι το τελευταίο που είπατε τα λέει όλα. Κύριε Γκανάτσι, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε μετά από καιρό, από την εποχή των ΑΤΕΗ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε με την πρώτη ευκαιρία και πάλι ελπίζω με πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Με όσο πιο αισιόδοξο. Μακάρι να έχουμε ευχάριστες ειδήσεις. Και με καθαρές τις περιοχές μας. Και με καθαρές τις περιοχές μας. Με υγιέστατους τους κατοίκους της. Των κατοίκων των περιοχών μας. Και να είμαστε πάλι όλοι. Αυτό πολύ βασικό. Να μην λείψει κανένας. Να μην λείψει κανείς. Κύριε Γκανάτσιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Και εσείς και οι ακροατές. Να είστε καλά, κύριε Γκανάτσιο. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.